Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση για να συζητήσουμε για κάτι το οποίο τουλάχιστον στην ελληνική ιστοριογραφία και όχι μόνο μιλάω για την περίοδο του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου έχουμε ένα έλλειμμα ως προς τη διαπραγμάτευσή του. Έχουμε αρκετές δουλειές πλέον για τη δεκαετία του 40, λιγότερες βέβαια για την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά σχεδόν τίποτα τώρα, τουλάχιστον πρόσφατα στην πρόσφατη ιστοριογραφία, για την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, θα προσπαθήσω περισσότερο να βάλω κάποια γενικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορούμε να δούμε την εξέλιξη αυτή την περίοδο 36-41. Ένα θέμα έχει να κάνει με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το διεθνές πλαίσιο. Και για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε αυτό θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε στη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στα καινούργια δεδομένα που φέρνει σε όλη την Ευρώπη η ανατροπή της προηγούμενης ισορροπίας πολιτικών δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό των κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά σηματοδοτεί την ανατροπή του παλιού κόσμου. Έχουμε τρεις αυτοκρατορίες που διαλύονται και πάρα πολλά έθνη κράτη τα οποία δημιουργούνται και αναλαμβάνουν τη θέση τους. Ουσιαστικά είναι η αφετηρία τόσο για την επέκταση της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη. Πριν τον πόλεμο υπήρχαν μόνο τρία κοινοβούλια, κοινοβουλευτικά πολιτεύματα στην Ευρώπη. Μετά τον πόλεμο έχουμε ουσιαστικά την διάδοση, ας το πούμε έτσι, του συστήματος κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα βέβαια είναι και αφετηρία, ένα χρόνο μόλις πριν έχει συντελεστεί η Οκτωβριανή Επανάσταση και βρισκόμαστε σε μία περίοδο που προσπαθεί αυτή να εδραιωθεί. Πολύ σύντομα, μερικά χρόνια μετά, το 1929, έχουμε την κορύφωση μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει αρκετά πριν, είναι γνωστή, είναι η οικονομική κρίση, που φέρνει και την πολιτική κρίση του φιλελευθερισμού. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα, μάλλον τα κοινοβούλια, η κοινοβουλευτική δημοκρατία σαν μοντέλο, που άρχισε να διαδίδεται στην Ευρώπη αμέσως μετά τον πόλεμο, ήταν μια εφήμερη μόδα, ας το πούμε έτσι. Άρχισε να καταραίουν όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα αμέσως μετά την οικονομική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 20 και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 30, ουσιαστικά όλη η Ευρώπη αποτελείται, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν είτε δικτατορίες είτε αυταρχικά καθεστώτα. Να πω ενδεικτικά το καθεστώς του Ναύαρχου Χόρτη στην Ουγγαρία, του καγκελάριου Ντόλφου στην Αυστρία, ο Μουσολίνη στην Ιταλία, ο Πρίμο ντε Ριβέρα στην Ισπανία, ο Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, ο Χίτλερ στην Γερμανία, μεταξάς στην Ελλάδα είναι μόνο μερικά. Οπότε την περίοδο του Μεσοπολέμου τα αυταρχικά φασιστικά καθεστώτα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είχαν ακόμη στιγματιστεί από τα όσα συνέβησαν την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο φασισμός παρουσιαζόταν και τα αυταρχικά καθεστώτα γενικότερα ως μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να οδηγούσε στον περιορισμό στην καταστρατήγηση των εφελελεύθερων συνταγμάτων, αλλά παράλληλα παρουσιαζόταν ως ο εγγυητής της προστασίας του κοινωνικού καθεστώτος απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μάρκ Μαζάουερ, γρήγορα φάνηκε μετά το ξέσπασμα μάλιστα και της οικονομικής κρίσης του 1929, ότι οι άρχουσες ελίτ σε πολλές χώρες ήταν πρώτα αντικομμουνιστικές και μετά δημοκρατικές. Συν, ένα ακόμη στοιχείο που είναι νομίζω πολύ σημαντικό, ότι οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών είχαν μεγαλύτερη εμπειρία σε καθεστώτα που ήταν ξένα απέναντι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, γιατί πριν τα μέσα της δεκαετίας του 10 ουσιαστικά ήταν ελάχιστα τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα σε όλη την Ευρώπη. Οπότε δεν υπήρχε η εμπειρία του κοινοβουλευτισμού όπως μπορεί να την έχουμε εμείς στο μυαλό μας σήμερα.
πέρα από το διεθνές, το εσωτερικό πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να εντάξουμε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου καθορίζεται από τον, πιστεύω προσωπικά, τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που έχει ο θεσμός βασιλείας. Από το 1915, την έναρξη δηλαδή του εθνικού διχασμού, έως το τέλος του εμφυλίου του 49, αν όχι μέχρι το τέλος του θεσμού της βασιλείας του 1974, ο βασιλιάς αποτελεί τον κύριο αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην ελληνική πολιτική ζωή, κάτι που ευνοούσε την εμφάνιση αυταρχικών πρακτικών διακυβέρνησης. Όπως προκύπτει και από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το πρόσφατο συνέδριο του Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας για την περίοδο του Μεταξά, το καθεστώς 4ης Αυγούστου πρέπει να δοθεί ως συνέχεια παρά ως τομή στην ελληνική πολιτική ζωή. Συνέχεια σε επίπεδο θεσμών, πολιτικών, ιδεών, ακόμη και προσώπων. Η οικονομική κρίση που σηματοδότησε την κρίση του καπιταλισμού σε οικονομικό επίπεδο και του φιλελευθερισμού σε πολιτικό οδήγησε στην ισχυροποίηση του ρόλου του κράτους. Παρεμβατισμός και προστατευτισμός στην οικονομία προς επίτευξη της πολυπόθητης αυτάρκειας, παρεμβατισμός και προστατευτισμός στην κοινωνία με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης. Ουσιαστικά στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο φασισμός και γενικότερα τα αυταρχικά καθεστώτα εξέφρασαν την προσπάθεια υπέρβασης των κομματικών ανταγωνισμών που οδήγησαν στο πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο του Μεσοπολέμου. Για τα καθεστώτα αυτά, ο κοινοβουλευτισμός όχι μόνο δεν συνέβαλε στην επίλυση του αδιεξόδου, αλλά ήταν η μήτρα που το γεννούσε, καθιστώντας τα κράτη και τις κοινωνίες τους ευάλωτες απέναντι στον κύριο εχθρό που ήταν ο κομμουνισμός. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε ο Ιωάννης Μεταξάς σε συνέντευξή του στην Καθημερινή στις 6 Ιανουαρίου του 1934, δηλαδή 2,5 χρόνια πριν την επιβολή της δικτατορίας, παραθέτω, συνεπώς δια εμάς τους Έλληνας, το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μείνομεν εις των κοινοβουλευτισμών, αλλά δια ποιας θύρας θα εξέλθομεν εξ αυτού. Δια της θύρας του κομμουνισμού ή δια της θύρας του εθνικού κράτους. Λίγο αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου 1934, ο Μεταξάς θα δηλώσει μέσα στην αίθουσα της Βουλής, παραθέτω, «απεκτήσαμεν την πεποίθηση, την οποία και δημοσίαν εξεδηλώσαμεν, ότι οι λύσεις του πολύπλοκου ελληνικού πολιτικού και κοινωνικού προβλήματος ουδόλως δύναται πλέον να επιτευχθεί δια της συνεχίσεως εφαρμογής κοινοβουλευτικών μεθόδων». Ένα επίσης βασικό στοιχείο που χαρακτήρισε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου ήταν η ανυπαρξία ενός μαζικού φασιστικού κόμματος. Στο αδιέξοδο του αστικού πολιτικού κόσμου, ο Μεταξάς δεν ανήλθε στην εξουσία βασισμένος σε ένα ισχυρό φασιστικό κίνημα, όπως ο Μουσολίνη ή το ναζιστικό κίνημα του Χίτλερ, αλλά επιβλήθηκε από τον βασιλιά. Αν και υπήρξαν φασιστικές οργανώσεις στη μεσοπολεμική Ελλάδα, ποτέ δεν απέκτησαν αξιοσημείωτη επιρροή στην ελληνική κοινωνία. Ακόμη και το κόμμα των Ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά συγκέντρωσε τις εκλογές του Γενάρη του 1936, δηλαδή 6 μήνες πριν από την επιβολή της δικτατορίας, μόλις το 3,94% των ψήφων, εκλέγοντας 7 βουλευτές. Η απουσία ενός ισχυρού φασιστικού κόμματος στην Ελλάδα ήταν μία από τις αιτίες που συνέδεσαν μερίδα του αστικού πολιτικού κόσμου με το αυταρχικό μεταξικό καθεστώς. Ο Μεταξάς αναζήτησε πολιτικό στήριγμα αλλά και νομιμοποίηση σε προσωπικότητες του αστικού χώρου, χρησιμοποιώντας πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς, διανοούμενους στη συγκρότηση της κυβέρνησής του, μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών όπως θα την ονομάζαμε σήμερα. Αυτό που χαρακτηρίζει λοιπόν την πολιτική ζωή τη δεκαετία του 30 ήταν η διάχυση αυταρχικών αντιλήψεων και ιδεών στο πολιτικό προσωπικό και των δύο μεγάλων αστικών κομμάτων, καθώς απουσίαζε ένα μαζικό φασιστικό κόμμα, το οποίο θα συγκέντρωνε στη τάξη του τα πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονταν με τη φασιστική ή ακραία συντηρητική ιδεολογία. Σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε και στη συνέχεια. Η επισήμανση λοιπόν ότι το καθεστώς 4ης Αυγούστου αποτελεί συνέχεια και όχι τομή στην ελληνική πολιτική ζωή μπορεί να αναδειχθεί μέσα από τρεις παραμέτρους. Είναι περισσότερες, αλλά νομίζω ότι τρεις είναι βασικές. Η μία παράμετρος έχει να κάνει με το νομοθετικό έργο των κυβερνήσεων του Μεσοπολέμου. Βασικό γνώρισμα της σταδιακής μετάβασης από τη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε ένα αυταρχικό καθεστώς αποτελεί ενίσχυση και σχετική αυτονόμηση της εκτελεστικής έναντι της νομοθετικής εξουσίας, της κυβέρνησης δηλαδή, έναντι του κοινοβουλίου. Όπως επισημαίνει ο Νίκος Αμπιβιζάτος, παραθέτω, σε μια διεθνή συγκυρία που χαρακτηριζόταν από την άνοδο αυταρχικών καθεστώτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η νόθευση και κατόπιν η κατάργηση του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο, που παρατάθηκε έως το Βενιζελικό κίνημα του 1935,
χαρακτηριζόταν από το βάθημα του χάσματος ανάμεσα στο τυπικό και το πραγματικό κράτος. Από την έξαρση δηλαδή ορισμένων αυταρχικών μεθόδων διακυβέρνησης που αφορούσαν περισσότερο το πεδίο των αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας. Το δεύτερο παλιστάδιο, που παρατάθηκε ως την κατάληψη της Ελλάδας από τις δυνάμεις του άξονα, χαρακτηριζόταν από την αυθαίρετη αποκατάσταση της μοναρχίας και τη σταδιακή επιβολή ενός αυταρχικού καθεστώτος προσαρμοσμένου στα φασιστικά πρότυπα. Η σταδιακή επαξίωση του κοινοβουλευτισμού και άρα της δημοκρατίας αποτυπώνεται στην όλο και πιο συχνή προσφυγή στην πρακτική της έκδοσης αμεγκαστικών διαταγμάτων, όχι μόνο από τα δικτατορικά καθεστώτα του Παγκάλου, του Κονδύλη ή του Μεταξά, αλλά και τους νόμιμα εκλεγμένες κυβερνήσεις του Βενιζέλου και του Τσαλδάρη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση της Ελλάδας το βάθημα της οικονομικής κρίσης που οδήγησε στην πολιτική αποδυνάμωση του φιλελευθερισμού έστρεψε τον αστικό πολιτικό χώρο σε όλο και πιο αυταρχικές επιλογές και τελικά στην πλήρη κατάλυση της δημοκρατίας με το διορισμό του Μεταξά ως πρωθυπουργό από τον Βασιλιά λίγους μήνες πριν αυτός κηρύξει ανοιχτά την δικτατορία. Η συνέχεια στην πολιτική που ασκήθηκε σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου μέχρι και τη δικτατορία του Μεταξά είχε ως κοινό παρανομαστή την προσπάθεια αποτροπής της ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος λόγω της απότομης προλεταριοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, αρχικά με την άφιξη των προσφύγων το 1922 και στη συνέχεια λόγω των κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων που είχε η οικονομική κρίση του 1929. Μία δεύτερη παράμετρος αφορά το χαρακτήρα του δημόσιου λόγου και άρα τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Όπως και σήμερα, έτσι και κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, μία δίωδος διοχέτευσης αυταρχικών πολιτικών και αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία υπήρξε ο τύπος. Για παράδειγμα, η ρατσιστική συμπεριφορά των γηγενών απέναντι στην μικρασιά της πρόσφυγης του 1922 υποστηριζόταν, αν όχι υποκινούταν, από την αρθρογραφία εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας. Αν και τα παραδείγματα είναι πολλά, θα περιοριστούμε στα όσα έγραψε στο κεντρικό του άρθρο ο εκδότης της Καθημερινής Γεώργιος Βλάχος, αμέσως μετά τη βαριά ήττα του Λαϊκού Κόμματος στις εκλογές του 1928, παραθέτω. Το σύμβολο της παλαιάς Ελλάδος εκπορθείται και βεβηλώνεται από την προσφυγική Ναγέλη. Η Αθήνα δεν είναι πια η πόλη μόνο των καθαρών Ελλήνων, αλλά και η πόλη των προσφύγων. Δεν ήταν όμως μόνο οι πρόσφυγες θύματα ρατσιστικής αντιμετώπισης, ούτε μόνο οι δεξιές εφημερίδες που χρησιμοποιούσαν τέτοιου είδους φρασιολογία. Η κατ' εξακολούθηση εμπριστική αρθρογραφία της βενιζελικής εφημερίδας Μακεδονία υποδάβλησε το μίσος κατά των Εβραίων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την παραπομπή σε δίκη του αρχισυντάκτη της Νίκου Φαρδί μαζί με μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς, γνωστή ως 3Ε, για την πυρπόληση του εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1931. Δεν ήταν όμως μόνο τα όσα γράφονταν στον τύπο που εισήγαγαν αυταρχικές αντιλήψεις στο δημόσιο χώρο, υποκινώντας μεμονωμένες και συλλογικές βίαιες ενέργειες κατά συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Η διαρκής προβολή του υπερεκτιμημένου κομμουνιστικού κινδύνου δημιουργούσε το κατάλληλο έδαφος για τη λήψη όλο και πιο αυταρχικών μέτρων που περιόριζαν ατομικές και συλλογικές ελευθερίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η συζήτηση στη Βουλή την άνοιξη του 1928, τη συζήτηση για την ψήφιση του νόμου περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, για τον οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών της κυβέρνησης Βενιζέλου, Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, ο οποίος 8 χρόνια αργότερα ανέλαβε αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου και υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου, δήλωνε ότι η καταχρηστική και δόλια άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης από μία ελάχιστη αλλά θορυβώδη μειοψηφία έπρεπε να απαγορευτεί. Διότι οι ενέργειες της μειοψηφίας αυτής στερούσαν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης από την τεράστια πλειοψηφία των Ελλήνων. Ένα τρίτο σημείο, στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε τη συνέχεια που υπήρχε ανάμεσα στο καθεστώς του Μεταξά και αυτά που και τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, έχει να κάνει με τη σχέση που συνέδε τους παρακρατικούς με τον κρατικό μηχανισμό, ιδίως στα σώματα ασφαλείας. Είναι μια διαχρονική σταθερά στην υπερβολή αυταρχικών πρακτικών. Την άνοιξη του 1929 η κυβέρνηση Βενιζέλου, προσπαθώντας να οχυρώσει νομοθετικά το αστικό καθεστώς απέναντι στον υπερεκτιμημένο κίνδυνο του κομμουνισμού, έφερε στη Βουλή προς ψήφιση τον νόμο στον οποίο αναφέρθηκα πριν, περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, που μοιραία γνωστός ως ιδιώνυμο. Ο νόμος ψηφίστηκε την άνοιξη του 1929 από μια σύμπραξη βενιζελικών
βουλευτών του φιλελεύθερου χώρου και του Λαϊκού Κόμματος, των δύο μεγάλων κομμάτων της περίοδου. Στο πρώτο άρθρο του νόμου προβλεπόταν ποινή φυλάκιση σε όποιον οργάνωνε ή κατήθυνε κομμουνιστική ή παρόμοια κίνηση με στόχο τη βία ή την ανατροπή του ισχύοντος κοινωνικού συστήματος ή στην επικράτηση με τη βία μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης. Τα υπόλοιπα άρθρα τιμωρούσαν τη δημόσια υποστήριξη του κομμουνισμού, τον προσελκυτισμό και τις κομμουνιστικές συγκεντρώσεις. Ο νόμος αυτός υπήρξε το κύριο νομοθέτημα στο πεδίο των εγκλημάτων της γνώμης, αποτέλεσε τη βάση για την εισαγωγή ενός αυστηρότερου νόμου από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου και χρησιμοποιήθηκε ακόμη και από τους κατηγορούμενους για δοσυλλογισμό την περίοδο της κατοχής, ως κύρια υπερασπιστική τους γραμμή όταν αυτοί δικάστηκαν στο μεταπολεμικό δικαστήριο δοσυλλόγων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διοικητής της ειδικής ασφάλειας Λάμπου, ο οποίος κατηγορούταν για πάρα πολλές δολοφονίες, εκτελέσεις και απαγωγές πολιτών κατά τη διάρκεια της κατοχής, θα ακολουθήσει ως κύρια υπερασπιστική γραμμή την επίκληση, κάνει την επίκληση του νόμου αυτού του Διονύμου, ότι αυτός επιτέλεσε το καθήκον του προσπαθώντας να προασπίσει το κοινωνικό καθεστώς και να αποτρέψει την βίαιη ανατροπή του από τους κομμουνιστές. Στο πνεύμα της προσπάθειας καταστολής του κομμουνισμού, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 1929 από την ίδια την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου η Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους, με προορισμό μεταξύ άλλων την παρακολούθηση προσώπων, σκοπός των οποίων ήταν η μεταφύτευση και καλλιέργεια εν τη ελληνική κοινωνία θρησκευτικών και κοινωνικών δοξασιών ή ιδεών έτοιμες απέβλεπων εις τη μεταβολή ή ανατροπή των υφισταμένων σήμερα νομίμως εν τη χώρα του Ιούτων. Η διεύθυνση αυτή, που εντάχθηκε στο πάντοτε φιλομοναρχικό σώμα της χωροφυλακής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνδεσης του κρατικού μηχανισμού και συγκεκριμένα των σωμάτων ασφαλείας με παρακρατικούς. Μόλις 4 χρόνια μετά τη σύστασή της από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο διοικητής της Σταγματάρχης της Χωροφυλακής Αργύριος Δικαίος, σε συνεργασία με τον διοικητή της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, οργάνωσαν την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου, χρησιμοποιώντας αξιωματικούς της ειδικής και ανθρώπους του υποκόσμου, όπως ο περιβόητος Λίσταρχος Καραθανάσης. Κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας και από την εποπτεία του πανίσχυρου Υφυπουργού Δημοσίας Ασφάλειας Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, η ειδική ασφάλεια υπήρξε κύρια κρατική υπηρεσία δίωξης του κομμουνισμού. Η περίοδος όμως κατά την οποία η ειδική μεγαλούργησε ήταν αυτή της κατοχής. Στελεχωμένοι από σφόδρα αντικομμουνιστές αξιωματικούς, κυρίως αντιβενιζελικούς αλλά και βενιζελικούς, και στρατολογώντας μεγάλο αριθμό εγκληματιών του κοινού ποινικού δικαίου ως πράκτορες, η ειδική υπήρξε οργανωτικός εγκέφαλος της δίωξης και καταστολής του αιμικού αντιστασιακού κινήματος. Την περίοδο της κατοχής, το δυναμικό της πρωτοσαντούσαν οι αντιβενιζελικοί αξιωματικοί που είχαν στήσει το δίκτυο των σχέσεων με παρακρατικούς στα τραγαπημένα χρόνια του Μεσοπολέμου. Είναι μια μεγάλη ιστορία, την περνάω λίγο έτσι, αν θέλετε να το συζητάμε, η χρήση παρακρατικών τόσο από τους βενιζελικούς όσο και από τους αντιβενιζελικούς για την καταστολή κινητοποιήσεων, για το σπάσιμο απεργιών σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Πέρα από τις συλλήψεις, βασανισμούς και εκτελέσεις αντιστασιακών, οι ειδικοί βρισκόταν πίσω από την οργάνωση των περίφημων μπλόκων της κατοχής, τα οποία υλοποιήθηκαν από τα τάγματα ασφαλείας. Η δράση των σωμάτων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κατοχής υπήρξε αποτέλεσμα της αναγκαστικής συμμαχίας προσωπικότητων του αστικού πολιτικού κόσμου προς την αντιμετώπιση του κομμουνισμού. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι ο σφόδρα αντιβασιλικός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο βενιζελικός Ηλιανός Γονατάς και ο σφόδρα βασιλικός και προπολεμικός βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος Ιωάννης Ράλης, με την υποστήριξη πολιτικών και οικονομικών παραγόντων και από τα δύο κύρια προπολεμικά αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα, συνεργάστηκαν στενά στη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας, τα οποία εξοπλίστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές για να καταστήλουν ενόπλα το ΕΑΜ. Σε διάγγελμά του στις 14 Γενάρη του 1944, ο δοσύλλογος Πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλης, αναφερόμενος στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης που οδήγησε στη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας από τους, παραθέτω, γενναίους, οι οποίοι βαθαίως είναι αισθανόμενοι τον κίνδυνο του κοινωνικού μας καθεστώτος και συνεπώς των εθνικών κίνδυνων, εζήτησαν οι ίδιοι παρά των γερμανικών στρατιωτικών αρχών να ενισχυθώσει δύο όπλων, κατέληγε στη διαπίστωση: όταν θα έλθει η μέρα κατά την οποία ο ελληνικός λαός θα δυνηθεί να κρίνει ελευθέρως το έργο της κυβερνήσεώς μου, τότε θα ειδόμεν τίνος την πολιτεία θα επιδοκιμάσει. Την ειδική μας, η οποία αγωνιζόμεθα υπό συνθήκας άνευ προηγουμένου να διασώσουμε την εθνική μας υπόσταση, ή την αλόφρονα πολιτεία εκείνων οι οποίοι εξηκόντισαν το δαυλόν του μίσους και του εμφυλίου σπαραγμού,
για να προετοιμάσουν την κατάρρευση του κοινωνικού μας καθεστώτος. Αν κάποιος παρακολουθήσει τα πρόσωπα, θα φτάσει στο συμπέρασμα ότι την περίοδο της κατοχής, με πυρήνα το σώμα της χωροφυλακής και τα τάγματα ασφαλείας, ενεργοποιήθηκαν τα παρακρατικά δίκτυα που έδρασαν σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Μιλάμε πάνω κάτω, είναι τα ίδια ανθρωποδίκτυα. Η περίπτωση του λογαγού Ιωάννη Λαγογιάννη είναι χαρακτηριστική. Ο Λαγογιάννης προσεγγίστηκε από την ομάδα του Λουίσα Ρούχου Καραθανάση και από αξιωματικούς χωροφυλακείς για να χρησιμοποιηθεί στην απόπειρα κατά του Βενιζέλου, λόγω του γεγονός ότι ήταν ένας από τους καλύτερους σκοπευτές του στρατεύματος. Δεν θα συμμετάσχει τελικά για λόγους άσχετους. Για λόγους που είχαν να κάνουν την προσωπική του ασφάλεια, δεν πήρε αρκετές εγγυήσεις για την προσωπική του ασφάλεια. Την περίοδο της κατοχής, ο Λαγογιάννης εντάχθηκε σε τάγματα ασφαλείας και υπηρέτησε ως οδηγός των γερμανικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις που διενεργούσαν στα χωριά των Μεσογείων και της υπόλοιπης Αττικής, μέχρι την εκτέλεσή του από την όπλα στο κεντρικό δρόμο της Κεσαριανής το 1944. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου υπήρξε μια δικτατορία χωρίς λαϊκό αίρισμα. Ήταν ένα αναολοκλήρωτο πείραμα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας, καθώς δεν είχε το χρόνο να πετύχει τους αντικειμενικούς τους στόχους. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σηματοδότησε τη λήξη αυτού του πειράματος, ενώ η μαζικότητα του αντιστασιακού φαινομένου της κατοχής πιστοποιεί με τον πλέον αναμφισβήτητο τρόπο την αποτυχία του καθεστώτος να αποκτήσει ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Η μετατροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος από την κύρια αντιεθνική δύναμη την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας σε κύριο εκφραστή του αντιστασιακού πατριωτισμού λίγα χρόνια μετά, καταδεικνύει τα σαθρά θεμέλια πάνω στα οποία επιχείρησε ο Μεταξάς να εδραιώσει τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Ευχαριστώ.